Μάθαμε ότι εχθές ο 36χρονος υπευλήθη σε μια πολύ ωραία επέμβαση. Ποια είναι η κατάστασή του, κυρία Σωστά, Καλοφώνου? Χειρουργήθηκε χτες, ένα μεγάλο χειρουργείο, κράτησε γύρω στις 4,5 ώρες, όπου έφυγαν κάποια τμήματα από τις νεκρωτικές βλάβες που είχε προκαλέσει το οξύ και αντικαταστάθηκαν με τεχνητό δέρμα. Κυρία Καλοφώνου, σε τι βαθμό είναι, πόσο σοβαρή είναι η κατάστασή του? Είναι σοβαρή η κατάσταση. Είναι ένα μεγάλο έγκαυμα, βαθύ. Mm-hmm. Και έχει επηρεαστεί και ο αριστερός οφθαλμός, το αριστερό μάτι. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, δίνεται και μια μάχη εκεί να σώσετε το αριστερό μάτι, κυρία Καλοφώνου. Θέλω να σας ρωτήσω, ακούμε από την υπερασπιστική γραμμή ότι αυτό ήταν ένα καθαριστικό το υγρό και δεν έχει σχέση με βιτριόλι. Δεν έχω επίσημη ενημέρωση για το ποιο ήταν το υγρό, αλλά και καθαριστικό να ήταν, το γεγονός ότι επρόκειτο για ένα οξύ που δημιούργησε βαριά χημικά εγκάβματα δεν ανατρέπει τον ισχυρισμό. Δηλαδή θα μπορούσε να είναι καθαριστικό ίσως, αλλά σίγουρα ήταν κάτι καυστικό. Για την ποσότητα του υγρού έχετε εικόνα? Ούτε αυτό μπορώ να το ξέρω. Αυτό που ξέρω εγώ είναι η έκταση του εγκάβματος που είναι μεγάλη. Αφορά το πρόσωπο, αφορά τον κορμό, τη ράχη, το λαιμό γύρω-γύρω, κυκλωτερός. Mm-hmm. Είναι μεγάλο έγκαυμα. Κυρία Καλοφώνου, επειδή εσείς είχατε διαχειριστεί και την περίπτωση της Ιωάννας Παλιοσπύρου, μπορεί να γίνει κάποια σύγκριση στο βαθμό εγκαυμάτων? Δεν είναι σωστό να κάνουμε σύγκριση, όμως... Δυστυχώς αυτό που μπορούμε να πούμε είναι το μιμητισμό που βλέπουμε και δεν είναι η πρώτη φορά μετά την κυρία Παλιοσπύρου που έχουμε επιθέσεις με υγρά, με οξέα. Τι εννοείται, ότι υπάρχει μιμητισμός, δηλαδή ότι επαναλαμβάνονται τέτοιες επιθέσεις? Ναι, επαναλαμβάνεται ένα μοτίβο. Το φοβόμασταν, η αλήθεια είναι, μετά την υπόθεση της κυρίας Παλιοσπύρου φοβόμασταν ότι θα γίνει αυτό και το είδαμε. Και τα υγρά αυτά μπορεί να τα αγοράσει κανείς νόμιμα μέσω του ίντερνετ, έτσι? Αυτό διαπιστώνουμε, ότι συνεχίζεται να... Έτσι φαίνεται, ναι. Μάλιστα. Δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή του 36χρονου? Βεβαίως υπάρχει. Υπάρχει κίνδυνος? Βεβαίως υπάρχει, ναι. Το γεγονός ότι έχει ένα πολύ εκτεταμένο και πολύ βαθύ έγκαυμα, mm-hmm. τον θέτει σε κίνδυνο, ναι. Μάλιστα. Κυρία Καλοφώνου, σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που μας διαθέσατε για να ενημερώσουμε και τον κόσμο. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ εγώ. Να είστε καλά.